Τώρα θα μιλήσουμε έτσι για μια άλλη πολύ σημαντική διοργάνωση και καλωσορίζουμε στο στούντιο την κυρία Κορτέσα Κεραμάρη, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ορχήστρας «Η νέη μουσική χωρίς σύνορα». Καλώς ήρθατε. Πώς σας βρήκα. Και την κυρία Ελένη Παγκούρα, μαέστρος, έτσι και σε πολύ νεαρή ηλικία, αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Καλώς βέβαια... σας βρήκα και καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Να μειώνει κάτι αυτό από την καλλιτεχνική σας εμβέλεια. Και όλα αυτά γίνονται για έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Ναι, εμείς το προλογίσαμε ήδη και στην ομάδα μας στο Facebook. Είστε κοντά στη Μέλισσα και στο σύνδρομο του Συλλόγου Down. Ναι. Να μας πείτε εσείς τι ακριβώς σκεφτήκατε να κάνετε. Γιατί η αλήθεια είναι και οι δύο επιλογές σας είναι σημαντικές και ο κάθε φορέας έχει τα δικά του προβλήματα. Βασικά η σκέψη ήταν της κυρίας Άννας Μικονίου. Mm-hmm. Είναι πρόεδρος στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Mm-hmm. Ήταν δική της η σκέψη να κάνουμε κάτι μεγάλο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιες ομάδες. Και έτσι, και επειδή είχε πολλά χρόνια ασχοληθεί με τον Οδυσσέα Ελίτη, και πραγματικά είναι ένας ποιητής αξιόλογος, ήταν ένας ποιητής αξιόλογος. Είπαμε και επειδή είναι τα 20 χρόνια από το θάνατό του, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συλλόγους αυτούς, αλλά και να το δει ο κόσμος, να το μάθει, να μάθει για τον Ελίτη. Τα παιδιά μας επίσης, ναι, η ορχήστρα μας. Ναι, φυσικά, βέβαια, γιατί και η ποίηση μεταδόθηκε πάρα πολύ μέσα από... αφού έγιναν δηλαδή και κάποιες μελοποιήσεις στο έργο του. Κυρία Παγκούρα, ήθελα να ρωτήσω λίγο εσάς, γιατί έτσι βλέπουμε και στα πλάνα την προετοιμασία. Ποια έργα επιλέξατε, γιατί δεν πάει να είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, πέρα από ότι θα στηρίξετε βέβαια τη Μέλισσα και το Σύλλογο. Επιλέξαμε κάποια έργα μέσα από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, το Action Esti και τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Τα περισσότερα είναι, θα έλεγα ότι είναι γνωστά προς τον κόσμο. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Με ιδιαίτερο συμβολισμό επίσης σε αυτά τα έργα. Τον Οδυσσέα Ελίτη. Πώς, σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεστε όταν αυτό που θέλετε να προσφέρετε, δηλαδή το καλλιτεχνικό σας έργο και την καλλιτεχνική σας συμμετοχή, τη συνδυάζεται με ένα τόσο σημαντικό γεγονός που είναι η στήριξη δύο συλλόγων. Δηλαδή, το κομμάτι του ανθρωπισμού. Η ευθύνη μεγαλώνει μέσα σας. Αισθάνεστε δηλαδή φυσικά ένα βάρος. Φυσικά και μεγαλώνει η ευθύνη, γιατί πρέπει εκείνη τη βραδιά να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο να περάσει καλά, να πάει καλά αυτή τη βραδιά, να υπάρχει κόσμος στην εκδήλωση. Και μέσα από τη δουλειά μας να δείξουμε στον κόσμο το έργο μας και να μάθει και αυτός όλα τα μελοποιημένα κομμάτια του Οδυσσέα Ελίτη. Κυρία Κεραμάρη, δύσκολη η αποστολή του σύγχρονου καλλιτέχνη και ειδικά στη χώρα μας. Έχω την αίσθηση ότι στις πολύ δύσκολες αυτές εποχές που ζούμε, η αποστολή σας δεν είναι να ψυχαγωγείτε, αλλά να αφυπνίζετε. Έτσι όπως το λέτε. Εμείς έτσι κι αλλιώς κάνουμε μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό συναυλίες. Οπότε αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, το πώς η ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συλλόγους που κάνουμε, είναι πράγματι μεγάλη. Και έχουμε μάθει πια να λειτουργούμε πάνω σε αυτό. Πολύ, πολύ σπάνια θα κάνουμε για κάποιον άλλο λόγο συναυλία. Συνήθως κάνουμε για να βοηθήσουμε ευπαθείς ομάδες. Πραγματικά και τα παιδιά μας, η ορχήστρα. Για την οποία θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για εσά. Ναι, εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω να μας παρουσιάσετε ποια είναι η ευθύνη του κόσμου. Ευαισθητοποιημένα πάρα πολύ πάνω σε αυτό, γιατί αυτό μόνο ξέρουν να κάνουν. Δηλαδή, μόνο για φιλανθρωπικό σκοπό κάνουμε. Και στις μέρες μας, πράγματι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ας πούμε, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down κινδυνεύει να κλείσει και το ξέρετε. Επίσης, έχει κτηριακό πρόβλημα εκεί, κυρίως. Ορίστε. Είναι κτηριακό κυρίως το πρόβλημα. Και κτηριακό και πρόβλημα... Με προσωπικό, ναι, έχει, με επιστήμον. Έχει πολλά προβλήματα. Καθώς επίσης και το Ορφανοτροφείο Μέλισσα έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και χρειάζεται το γνωρίζουμε αυτό. Και χρηματική στήριξη, γιατί είχαμε καλεσμένη εδώ πριν λίγο καιρό και την πρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Θεοφάνου Παπατζήση, ναι, που να ξέρετε μας έλεγε ότι... και για τον ΕΜΦΙΑ και χίλια δύο προβλήματα, ναι, που έχουν. Συγγνώμη, δεν σας αφήνω να μιλήσετε. Όχι, όχι. Απλώς παρουσιάζουμε ότι είστε και εσείς ευαισθητοποιημένοι, ναι, γιατί αυτά είναι προβλήματα της πόλης που τα γνωρίζουν, ναι, οι Θεσσαλονίκοι. Δεν θα έχουμε εισιτήριο. Αυτό, ναι, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές και δεν θέλουμε να απαιτούμε εισιτήριο.
Και βέβαια αυτό η κυρία Άννα Μικονίου το ζήτησε, να μην υπάρχει εισιτήριο και να υπάρχουν κουπόνια προαιρετικά. Όποιος θέλει, θα υπάρχουν κουπόνια το 5, 10 και 15 ευρώ. Δηλαδή, έτσι, αντί για κουμπαρά. Είπαμε να υπάρχουν κουπόνια και όποιος θέλει και μπορεί να συμμετέχει. Ωραία, σημαντικό. Να μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για την ορχήστρα. Είναι η μουσική χωρίς σύνορα. Μας είπατε ότι ούτως ή άλλως σε φιλανθρωπίες συμμετέχετε, αφιλοκερδός με πάρα πολύ κοινωνικό έργο. Μπορούν μουσικοί παιδιά, ποιοι μπορεί να έρθουν σε εσάς, να ενισχύσουν το έργο σας. Περνάνε από ακρόαση, φυσικά να φανταστούμε. Έτσι υπάρχει μια διαδικασία. Περνάνε από ακρόαση και οι ηλικίες που έχουμε και μπορούν να έρθουν είναι από 8 χρονών μέχρι και 30 χρονών. Έχετε παιδιά και εκτός Θεσσαλονίκης? Έχουμε παιδιά, ναι, και εκτός Θεσσαλονίκης. Ή υποφαινόμενοι. Από φέρια είμαι. Και πηγαίνω, έρχεστε, γιατί για το σκοπό. Και όχι μόνο. Γιατί έχουμε και άλλα παιδιά και από τη Βέρεια. Και άλλα παιδιά, τώρα έχουμε και από Αριδαία παιδιά. Πηγαίνω, έρχονται. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω αυτό, γιατί είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με θέματα έτσι καλλιτεχνικά και με μουσικές ορχήστρες της πόλης. Προσπαθούμε να στηρίζουμε όσο μπορούμε και καταλάβαμε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια δίψα παιδιών από την περιφέρεια, είτε από την Μπέλα που αναφέρατε εσείς, είτε την Ημαθία, είτε και από κάποιες πιο κοντινές περιοχές. Εντάξει, τώρα δύσκολο να έρθει κάποιος από τον Έβρο, αλλά ακόμη και από την Καβάλα και άλλες περιοχές. Διψούν τα παιδιά, θέλουν να έρθουν σε ακροάσεις, σε ορχήστρες, γιατί τους λείπει αυτή η συνεργασία, η κοινωνικότητα. Διψούν και θέλουν να έρθουν, αλλά υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να ξοδεύουν κάθε εβδομάδα χρήματα. Και τις βενζίνες, βέβαια, οι γονείς υποφέρουν. Βέβαια, βενζίνες, εισιτήρια με τα λεωφορεία και αυτό είναι ένα θέμα που έχουν τα παιδιά και οι οικογένειες που εμείς δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Μακάρι να δεν έχουμε έσοδα. Μακάρι να είχαμε χορηγούς. Να, και καλό τώρα ανοιχτά. Όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, άντε, χορηγοί, βάλτε ένα χεράκι. Για καλό σκοπό. Αν μπορούσαν τα παιδιά και οι οικογένειες να έρχονται με δωρεάν ένα εισιτήριο στα κτέλη κάποια έτσι με έναν τρόπο, θα είχατε η ορχήστρα, θα ήταν τριπλάσια να φανταστείτε. Δεν χτυπήσατε πόρτες? Δύσκολα. Είναι δύσκολα τα χρόνια για χορηγίες. Προσπαθούμε να μην χτυπάμε, ντρεπόμαστε και λίγο, αισθανόμαστε και λίγο άβολα. Είστε καλλιτέχνες, είστε λίγο πιο χαμηλών τώρα. Έτσι και αλλιώς. Θα μπορούσατε να πιέσετε την περιφέρεια. Για καλό σκοπό όμως θα χτυπήσετε την πόρτα, δεν θα τη χτυπήσετε για ιδιωτελή όφελος. Θα μπορούσατε να πιέσετε την περιφέρεια για να μπορέσει να δώσει κίνητρο σε παιδιά που βρίσκονται ευρύτερα γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα. Εμείς δεν θέλουμε να πιέζουμε ούτε την περιφέρεια ούτε το Δήμο. Θέλουμε να ευαισθητοποιούνται από μόνοι τους όταν μας βλέπουν και όταν βλέπουν πόσο καλοί είμαστε. Σωστά. Και όταν βλέπουν τα παιδιά να παίζουν μουσική, που πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να ασχολούνται τα παιδιά με τη μουσική, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με μια ορχήστρα. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Ναι. Πού σας βρίσκουμε τώρα? Αν μπορούμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο, γιατί είπατε ότι είστε ανοιχτοί σε ακροάσεις. Λίγο τα παιδιά. Τηλέφωνο όταν σας αποχαιρετήσουμε. Όταν σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πού σας βρίσκει ο κόσμος, πού σας βρίσκουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, την καλλιτεχνική, και ο κόσμος γενικά για τη συναυλία. Ναι. Δώστε μας λίγο τα στοιχεία. Εμείς κάναμε πριν από λίγο καιρό ακροάσεις, αλλά κάθε φορά που έχουμε καινούργια άτομα, κάνουμε ακροάσεις πάλι και τα παίρνουμε. Κάνουμε πρόβες στο κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας. Είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο αμφιθέατρο. Εκεί γίνονται οι πρόβες μας κάθε Κυριακή, 1 με 5. Τηλέφωνο δεν ξέρω πώς μπορούμε να δώσουμε. Πείτε το, ναι. Ναι, 6978-78-69-47. Ωραία, είναι λοιπόν το τηλέφωνό μου. Το σημειώνω κι εγώ. Ωραία. Θα το ξαναπώ για να το γράψουν τα παιδάκια. 6978-78-69-47. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να μας βρει, να τον ακούσουμε και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Ωραία. Και η εκδήλωση για την μέλισσα και για τη στήριξη της μέλισσας και του Συλλόγου Συνδρόμου Down. Θα γίνει την Κυριακή, στις 2 Οκτωβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Μακεδόνα. Αυτό έπρεπε να το πούμε από την αρχή, μας ξέφυγε. Δεν πειράζει, το λέμε τώρα, το ίδιο. Και έχετε και καλό χώρο, μπράβο. Δηλαδή, ναι, είναι καλός ο χώρος, είναι όλα υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από το κέντρο πολιτισμού. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή επιτυχία και στα νέα παιδιά που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και θα σας παρακολουθούμε. Να ευχηθούμε να έρθει και νέο εμάς. Ακούσουμε λοιπόν κάτι από την... Να ακούσουμε, τελειώνουμε, να πάρουμε μουσική γεύση. Από τη νέα μουσική χωρίς σύνορα.